Τι σε πείραξε? Έκανε ένα πολύ άδικο, μία πολύ άδικη επίθεση στο Κομμουνιστικό Κόμμα και αυτό είπα. Δεν είπα. Ήμουνα σαφέστατη, νομίζω. Αφού είχατε αυτή τη σχέση και έχετε συνεργαστεί τόσα χρόνια, γιατί δεν τον παίρνεις ένα τηλέφωνο να του πεις Λάκη? Δεν τον πήρα τηλέφωνο γιατί δεν έχω το τηλέφωνο του. Εγώ επικοινωνούσα με τον αδερφό του. Αν σε φωνάξει να πας στο Αλτσαντήρι. Η δουλειά είναι δουλειά. Είμαι με όλους όσους. Όχι στο Αλτσαντήρι, όχι. Α, όχι στο Αλτσαντήρι. Όχι. Στο θέατρο, να παίξετε μαζί. Ναι, θα το σκεφτώ όταν γίνει. Και άλλη φορά δεν πρέπει να πολύ μιλάω. Να πούμε και την αλήθεια τώρα. Ναι, βέβαια, πρέπει να πούμε την αλήθεια, γιατί το επίπεδο είναι τέτοιο που δεν δίνουν σημασία σε αυτά που λες, αλλά σε ό,τι νομίζουν αυτοί. Αλλά έχεις δίκιο. Δεν πρέπει να είμαι αυθόρμητη. Όχι, αυθόρμητη πρέπει να είσαι, αλλά νομίζω ότι δεν ξέρω πώς να το χειριστεί ο καθένας. Γιατί σου λένε από τη μία πες την αλήθεια, λες αυτό που νιώθεις και μετά το παίρνουν και το ξεχυλώνουν. Και το παρεξηγούν. Και το παρεξηγούν. Ναι. Πρέπει να πω ότι στενοχωρέθηκα πάρα πολύ αυτές τις μέρες. Πάρα πολύ. Για όλο αυτό που έγινε, αυτός ο τόρος. Όχι για αυτό που έγινε. Ναι, και αυτό βέβαια, διότι εντάξει είχαν θέμα. Mm-hmm. Και θα το πω και σκληρά, βγάλανε κάποια λεφτά στην πλάτη τη δική μου, κοροϊδεύοντας. Και δείξανε απίστευτη κακία. Ποιος έβγαλε λεφτά? Παιδιά, εγώ δεν κατάλαβα πολλά από αυτά που είπε. Καταρχάς, εκείνη το ξεκίνησε το θέμα με τις δηλώσεις της. Να ξεκινήσουμε από αυτό.